περιδιαβαίνοντας κανείς την Αρκαδία, φιλομετράει συγχρόνως την ελληνική ιστορία του 1821. Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει σημείο της Αρκαδίας που να μην έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο έπος του 1921. Και όχι μόνο σε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλες δομές, σε άλλες φάσεις για το στέργημα του ελληνικού κράτους. Εδώ σήμερα ήρθαμε να γιορτάσουμε τη δεύτερη αυτοσυνέλευση, η οποία ήταν μια βασική αιτία της συγκρότησης, της θεμελίωσης του ελληνικού κράτους. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ στο Άστρο, εδώ στην Αρκαδία, έγιναν και αυτές οι άλλες διεργασίες και όχι μόνο οι πολεμικές. Αυτό ήταν διότι η Αρκαδία έδιδε στους συγκεντρωμένους την ασφάλεια, τη χαλαρότητα, την εμπιστοσύνη και αισθανόντουσαν άνετα. Γι' αυτό προτιμούσαν την Αρκαδία. Εγώ εύχομαι αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν εδώ σε αυτό το γεγονός του Άστρους και εμείς αντλούμε δύναμη και κουράγιο και αισιοδοξία από την ομόνοια και την ομοψυχία την οποία απέδειξαν εδώ στη δεύτερη αυτή συνέλευση όλοι συγκεντρωμένοι και αποτελεί για μας σήμερα παράδειγμα και σημείο αναφοράς. Χρόνια πολλά και του χρόνου.